Λοιπόν, Σπύρο μου, αγαπημένε. Αλέξανδρε, επίσης αγαπημένε. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ με πολύ, μεγάλη χαρά και με ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη τιμή που μας κάνεις. Και δικιά μου τιμή. Προσωπικά για μένα είναι και μια συγκινητική στιγμή, γιατί χρωστάω το ότι βρίσκομαι εδώ. Ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης είναι δικό σου. Καθώς ήμουν μαθητή σου για αρκετά χρόνια, πολλά πράγματα που έμαθα για την τζαζ τα έμαθα από σένα. Και είναι διπλή η χαρά και η τιμή και η συγκίνηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά το αξίζει να είσαι εδώ και αξίζει και ακόμα πολλά περισσότερα, γιατί δούλεψε σκληρά και δουλεύει σκληρά. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ευχαριστώ. Για όλου του νεότερου, α πούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχει πάντω. Είναι... Φτάνει στα όρια του αστείου το... που καθόμαστε τώρα εδώ και θυμάμαι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ έντονα τις στιγμές που καθόμασταν σε μία τάξη πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και πόσο... δεν ήμουν αυστηρός όμως. Καθόλου. Απαιτητικός, ναι, αυστηρός. Απαιτητικός πολύ. Ναι. Αυστηρός καθόλου και θα μιλήσουμε αρκετά για το ρόλο εγώ που έχεις. Εγώ θυμάμαι που ερχόσουν και με παρακολουθούσε σε ορισμένα live και μου λέγε δάσκαλε, μου λέγε πω, πώς παίζεις έτσι. Και σου έλεγα, εσύ θα παίξεις καλύτερα. Όχι, εντάξει, δεν ισχύει όμως αυτό. Ναι, και θυμάμαι όταν έπαιζε με το Φακανά, μου λέγε πώς θα διαβάζεις όλα αυτά και τα λοιπά. Και αργότερα έπαιξε εσύ. Βέβαια. Και παίξαμε και εγώ. Έπαιξε εσύ μετά και με εξαιρετικά δηλαδή. Ό,τι έχεις κάνει είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και για όλα. Θέλω να ξεκινήσουμε. Καταρχάς να πω, να αναφέρω ότι είσαι πλέον μια ιστορική φιγούρα στην ελληνική τζαζ σκηνή, διότι έχεις τεράστια πορεία. Είσαι από τους πιο παλιούς εντός εισαγωγικών στο χώρο μας. Έχει ξεκινήσει. Όχι ακριβώς. Εντάξει, είμαι παλιός, λόγω και εντάξει, αλλά όχι. Δεν... Είσαι από τους πιο παλιούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παλιούς, ναι, είσαι από τους πιο παλιούς. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι, σαφώς δεν συζητάμε. Η Page One ήταν ένα από τα πρώτα σου σχήματα που. Η Page One. Page One. Page One. Έχεις πολύ μεγάλη πορεία με πολύ γνωστά σχήματα. Έχεις περάσει από όλα τα γνωστά κλαμπ που υπήρξαν και υπάρχουν αυτή τη στιγμή, jazz clubs. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε κυρίως γιατί με ενδιαφέρει το τώρα και το, εκτός από το παρελθόν που είναι πολύ σημαντικό, με ενδιαφέρει το τώρα. Τι κάνεις αυτό το καιρό? Έχεις ένα σχήμα? Λοιπόν, έχω ένα σχήμα το οποίο το πολεμάω τα τελευταία 6 χρόνια περίπου. Έχουν αλλάξει ορισμένα άτομα, άλλα παιδιά φύγανε και πήγαν να σπουδάσουν έξω, άλλα δεν κάθισε. Τώρα η τελειωτική μορφή του είναι ένα κουιντέτο που πολλές φορές γίνεται σεξτέτο και σεπτέτο, ας πούμε, με τρομπέτα και τρομπόνι. Οι δύο τελευταίες εμφανίσεις που κάναμε ήταν ως σεπτέτο. Είναι νέα παιδιά ταλαντούχα. Η τελική μορφή, αν μου επιτρέπεις να σου πω, είναι στον μπάσο είναι ο Περικλής Τριβόλης, που τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο Φίλιππος Παπάς, ένα εξαιρετικό τενόρο σαξόφωνο. Ναι. Ο Ραφαήλο Μελετέας, ένα παιδί θαύμα. Νέο παιδί, ναι. 20 χρονών, είναι παιδί θαύμα. Πιανίστας. Όχι μόνο, ντράμς εξαιρετική. Α, σοβαρά, δεν τραγούσε. Τρομπέτα εξαιρετική, σαξόφωνο εξαιρετικό, κοντραμπάσο εξαιρετικό, χάμοντο εξαιρετικό, μπουζούκι εξαιρετικό, κιθάρα εξαιρετική, βιολί πάει και παίζει σε πανηγύρια και κάνει ταξίμια κτλ. Δεν υπάρχει. Τον έχω δει να παίζει πιάνο, εντάξει. Είμαι πολύ happy. Και εξαιρετική πάστα παιδί. Δηλαδή είναι τόσο low profile και κάνει αυτό που κάνει και αγαπάει όλα τα παιδιά χωρίς να έχει κανένα, ξέρει. Έπαρση, αρνητικό, έπαρση είναι ακριβώς. Είναι αυτός, είναι ο Παναγιώτης Καψαμπέλης, ένα άλλο ταλαντούχο παιδί από την Καλαμάτα, κιθαρίστας, ο οποίος τελείωσε και αυτός τον ΆΚΑ. Και με μια πίεση δική μου, ας πούμε, και πολύ καλός συνθέτης, έχει γράψει τα περισσότερα κομμάτια μαζί με τον Φίλιππο Παπά στην μπάντα μέσα. Η μπάντα λέγεται BFAM, είναι τα αρχικά από τους Brothers from Another Mother. Πώς εμπνεύστηκες αυτό? Σκέφτηκα ότι θέλω κάτι να βγάλω κάτι σαν slang, ας πούμε, ξέρεις, έτσι. Και σκέφτηκα ότι επειδή όλη η μουσική, λίγο πολύ, είμαστε μια οικογένεια, ρε παιδί μου. Και με αυτούς που... Εγώ ήμουν πάντα γκρουπίστας. Μ' άρεσε, δεν θα μπορούσα να βγω, ας πούμε, Σπύρος Παναγιωτόπουλος, quintet, ας πούμε. Δεν το κάνω ποτέ αυτό. Θέλω να έχω group. Μ' αρέσει αυτό. Γιατί φτιάχνεις μια οικογένεια, ξέρεις. Κάνεις τις πρόβες, έχεις ιδέες, μπαίνεις σε μια δημιουργική. Δεν αξίζει τον κόπο να το κάνω αν δεν υπάρχει αυτό. Θέλω να βρίσκομαι σε μια δημιουργική φάση με τα παιδιά που παίζω. Ναι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι η άλλη μάνα είναι η μουσική για μας. Και έτσι ονόμασα την Brothers from Another Mother. Τέλειο, πολύ ωραίο. Αυτό. Είπες ότι δούλεψες
δουλεύεις σκληρά για αυτή την πάντα 6 χρόνια. 6 χρόνια, ναι. Στο να την επικοινωνήσω, στο να μπορέσω να τη βγάλω να φανεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ξέρεις, πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα το τελευταίο καιρό κάτι γίνεται. Κάναμε και το δίσκο μας με παραγωγή του τρίτου προγράμματος. Α, μπράβο, ναι. Είναι μια πολύ καλή κίνηση το τρίτο πρόγραμμα που σου κάνει την ηχογράφηση και σου δίνει το δικαίωμα να κόψει μέχρι 2.000 δίσκους, ας πούμε, που είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Για τζάζ, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα. Και ελπίζω σύντομα ότι θα βρω και κάποια εταιρεία να μπορέσω να το βγάλω. Κινείται στα πλαίσια του hard bop, ας πούμε, με προσωπικές συνθέσεις. Τα περισσότερα είναι contra facts. Είναι σε γνωστές αρμονίες γνωστών στάνταρς καινούργιες μελωδίες. Okay, ναι. Κατάλαβα. Υπήρχε αυτή η τεχνοτροπία από παλιά. Ναι, βέβαια. Ναι. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Περνάω πάρα πολύ καλά. Ωραία, πάνω σε αυτό που λες ότι πάλεψες 6 χρόνια σκληρά για αυτό το project. Επειδή παρατηρώ ότι τελικά το να έχεις να πετύχεις ένα σκοπό σε κάποιο project που κυνηγάς, πρώτα πρέπει να καταβάλεις ένα μεγάλο ποσό προσπάθειας, ας πούμε, ναι. Και μετά θα δεις το αποτέλεσμα και, όχι και δεν θα έρθει πρώτα επιτυχία και μετά θα πρέπει να παλεύεις γι' αυτό. Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Πόσο σημαντικό θεωρείς αυτή τη στιγμή, έχοντας παλέψει για αυτή την πάντα και βλέποντας ότι αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς οι προσπάθειές σου, πόσο σημαντικό είναι τελικά να πει σε κάποιον που ξεκινάει κάτι ότι ξέρεις κάτι, έχει κουράγιο, γιατί στην αρχή είναι δύσκολα. Αλλά όταν λέμε στην αρχή, δεν εννοούμε στην αρχή, εννοούμε σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κοίταξε, θα δανειστώ τα λόγια του ένας από τους μεντορές μου, ας πούμε, ήταν ο Αρμπλάκεϊ. Δεν έκανα ποτέ μαθήματα μαζί του, αλλά πάντα παρακολουθούσα το τι έλεγε, γιατί ήταν ένας σοφός άνθρωπος. Έλεγε ότι οι jazz messages αποδίδανε μετά τα 5 χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Και δεν θέλω να ταυτιστώ με αυτό, ας πούμε, με την πάντα την οποία έχω δημιουργήσει, ας πούμε, αλλά είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ξέρεις, υπάρχουν δυσκολίες. Δεν μπορεί ο ένας, δεν μπορεί ο άλλος, έχει δουλειά, πρέπει να βρεις κοινή μέρα να κάνεις πρόβες, πρέπει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να βρίσκεσαι, να παίζεις, για να έχεις επαφή. Αλλιώς πώς θα βγεις να παίξεις. Συνήθως, ξέρεις... Αυτό, να σε διακόψω. Αυτό σε διακόπτω πολύ συγκεκριμένα και επίτηδες, γιατί ξέρω κι εγώ, όπως και εσύ, ότι αυτό είναι σχεδόν πολυτέλεια. Ναι, πολυτέλεια. Να βρίσκεις κάποιους μουσικούς που να βρίσκεστε κάθε εβδομάδα και να τους πείσεις ότι παιδιά πρέπει να βρισκόμαστε, να δουλεύουμε, να κάνουμε πρόβες και θα δούμε πότε παίζουμε. Είναι πολυτέλεια. Είναι πολύ σημαντικό και συμβαίνει. Το κάναμε όμως και είδαμε μεγάλη διαφορά όλοι. Και εγώ και όλοι μας. Και στον τρόπο που παίζουμε και στον τρόπο πώς ακούει ο ένας τον άλλο. Γιατί τελικά παίζουμε μια μουσική, όπως ξέρεις, πολύ καλά, η οποία έχει έναν αυτοσχεδιασμό. Και ένα μεγάλο μέρος αυτής της μουσικής είναι το interactive μεταξύ των μουσικών. Δηλαδή, εντάξει, θα παίξει ένα θέμα σωστά. Ναι. Okay. Μετά τι γίνεται. Που είναι το υπόλοιπο 80%. Λοιπόν, μπράβο. Αν δεν μάθεις λοιπόν να ακούς τον εαυτό σου μέσα σε αυτό που γίνεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα είναι κάτι το οποίο θα λες, εντάξει, okay, παίζει αυτός, αλλά ποτέ δεν θα φτάνει στην ψυχή κάποιον.
Οπότε στις πρόβες σταματάτε, συζητάτε, πώς δουλεύετε? Σταματάμε, συζητάμε, κοιτάμε πώς είναι η φάση. Στην αρχή το αφήνω να είναι, το θέλω να είναι πολύ ελεύθερο. Δηλαδή να παίξουμε και να τζαμάρουμε, ρε παιδί μου. Αυτό το θέμα να το τζαμάρουμε, να πάμε μέχρι εκεί. Και μέσα από το τζαμ βγαίνουν ιδέες διάφορες. Δηλαδή βγαίνει μια φράση, ξέρω εγώ, και λέω μήπως αυτό το, να το κάνουμε, να το κοιτάξουμε, να βάλουμε μια διφωνία, ξέρω εγώ, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε σαν ιντερλούδιο. Αυτό που πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πάντα γράφω. Okay. Βάζω τον κατάσκοπο, πάντα γράφω. Και κάθομαι και ακούω μετά τι μπορεί να γίνει με αυτό το πράγμα. Και έχω και τα παιδιά που με βοηθάνε, γιατί εγώ ιδιαίτερα μουσική δεν είμαι αυτοδίδακτος. Είμαι λαϊκός μουσικός. Από ανάγκη μπήκα σε τζαζ. Από ανάγκη. Ανάγκη επιβίωσης. Ναι. Ωραία. Είπες ότι το σχήμα είναι, κινείται στη hard bop, στο κίνημα της τζαζ που ήταν το 50, που αναδείχθηκε πολύ μάλιστα από τον Art Blakey και τους Jazz Messages. Ακριβώς. Το χαρακτηριστικό σε αυτή τη μουσική είναι το swing. Το swing. Okay. Παρένθεση. Δεν ξέρω αν έχεις δει, αν είσαι φαν του Star Wars. Ναι. Που πάντα στο Star Wars, σε όλες τις ταινίες, πάντα λένε «May the force be with you». Που πάντα, δηλαδή, πλανάται η δύναμη, σε όλες τις ταινίες με κάποιο τρόπο. Ναι. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο στη jazz είναι το swing. Ακριβώς. Είναι μια αόρατη δύναμη που όλοι την κυνηγάμε, ανεξαρτήτως οργάνου, και προσπαθούμε. Τη μία την πιάνουμε, την άλλη δεν την πιάνουμε. Ακριβώς. Τι έχεις να πεις εσύ γι' αυτό? Κοίταξε, για το swing είναι μια μαγεία. Όταν συμβαίνει, ας πούμε, θα το έχει νιώσει. Και η μπάντα swingάρει, ας πούμε. Δηλαδή, τι είναι το swing ουσιαστικά? Είναι όλοι μαζί να πιάσουν ένα κοινό pulse. Δεν είναι μια ακρίβεια στο time. Είναι όλοι μαζί να πιάσουν ένα κοινό pulse. Και αυτό να κινηθεί. Όταν γίνει, συμβεί αυτό το πράγμα, νιώθεις ένα απίστευτο happiness εκείνη την ώρα. Είσαι σίγουρος για όλα. Για οτιδήποτε θα κάνεις, είσαι σίγουρος. Όταν κάτι. Εμείς στην drummer, ξέρεις, επειδή όλους τους ακούμε εδώ. Ναι, στο χέρι έχονται. Τους ακούμε όλους εδώ πέρα. Ξέρεις, ας πούμε, ποιος σου πάει, ποιος δεν σου πάει, ποιος έχει το ίδιο. Και τι προσπαθούμε, να πιάρουμε ένα πράγμα τέτοιο και να το φέρουμε. Να το ακούμε εμείς, να το φέρουμε να είναι έτσι. Αυτό δεν μπορείς να το επιβάλλεις με λόγια. Παιδιά, ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Το κάνεις από το personal, από τον χαρακτήρα σου. Δηλαδή, εσύ ανεβαίνεις επάνω και λες εδώ, τάκ, όλοι εκεί. Δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το swing συνέχεια φτιάχνεται. Δεν λες σήμερα swingάρω, αύριο δεν swingάρω. Θες να swingάρεις ακόμα καλύτερα. Αυτό. Και θες να swingάρεις ακόμα καλύτερα. Και δεν σου φτάνει αυτό. Και θες να swingάρεις ακόμα καλύτερα. Και σου λένε τι ωραία swingάρεις και λες δεν swingάρω, θέλω να swingάρω καλύτερα. Και πάει λέγοντας, δεν σταματάει ποτέ. Είναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να σε παίρνει, ξέρεις, πρέπει να το επιδιώκεις αυτό το πράγμα. Συνεχώς. Και δεν έχει να κάνει με την ακρίβεια. Υπάρχουν δίσκοι που μπορεί οι drummers να είναι λίγο ras, να πηγαίνουν μπροστά, και δίσκοι που μπορεί να τους πήγε και λίγο back, ας πούμε, και όλα αυτά. Αλλά swingάρει. Θεωρείς ότι όσο περνάνε τα χρόνια και μιλώντας γενικότερα, όχι μόνο για την jazz στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, είναι πιο δύσκολο να swingάρουν η μουσική της jazz? Μεγάλη κουβέντα, ε. Μεγάλη κουβέντα. Τώρα μου ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, πριν πεις κάτι, να πω ότι η μεγάλη διαφορά που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη νεότερη και στην τωρινή jazz είναι ότι αποφεύγουν κατά πολύ να παίξουν το κλασικό στυλ της jazz που στηρίζεται στο τρίχο, για όσους ακούν και γνωρίζουν από μουσικά στοιχεία. Έχει γίνει πιο. Έχει δανειστεί περισσότερο ρυθμούς από τη Latin, πιο straight ρυθμούς. Θα σου πω κάτι όσον αφορά τώρα την jazz. Κάποτε είχε έρθει ο Jimmy Cobb στο Half Note Jazz Club και ήμουν πολύ χαρούμενος, γιατί είναι ένας από τις ηρωές μου, που μπόρεσα και τον πήρα μια εβδομάδα και τον κυκλοφορούσα με το αυτοκίνητο. Δεν μου έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, γιατί μου λέει, εγώ παίζω από την καρδιά μου, λέει, δεν ξέρω να δείξω. Και τον έβαζα και έπεσε στην drums μου και εγώ καθόμουν και τον άκουγα και του είπα ότι να πάρω ένα πιάτο και να παίζω μαζί σου. Ξέρεις, και άμα πηγαίνω καλά να μου λες OK, άμα δεν πηγαίνω να με διορθώνεις και τέτοια πράγματα. Μου λέει, αυτό είναι πολύ έξυπνο, μου λέει, αυτό να κάνουμε. Να πούμε ότι ο Jimmy Cobb έπαιζε με τον Miles Davis. Έχει παίξει στο Kind of Blue, έτσι. Βέβαια, ναι. Και όχι μόνο με το Miles, έχει παίξει με την άμμο της θάλασσας. Λοιπόν, τον ρώτησα τι είναι jazz για σένα και μου είπε, σκέψου ότι είσαι σε ένα πάρτι που είναι ένα τραπέζι γεμάτο ποτά και περνάει ένας πιτσιρικάς, ας πούμε, και τα παραπατά και τα ρίχνει όλα κάτω. Τι θα κάνεις? Του λέω, I'm clean up, θα καθαρίσω. Μου λέει, αυτό που θα βγει,
Αυτός που γκαρόπανο, αυτή είναι η jazz. Παίρνει από τα πάντα. Ναι. Και αυτό έχει εξελιχθεί τόσο πολύ αυτή η μουσική. Είναι η σοβαρότερη μουσική που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η κλασική μουσική έγινε. Πήρε την αρμονία όλη από την κλασική μουσική. Εντάξει. Και τι είναι ουσιαστικά jazz. Είναι να έχει blues, syncopate melody και strong pulse. Αυτά. Αν το έχει μια μουσική, αυτό το πράγμα είναι jazz για μένα. Ναι. Και τον αυτοσχεδιασμό. Και τον αυτοσχεδιασμό, οπωσδήποτε, βέβαια. Ναι. Οπότε συνεχίζει να τίθεται το ερώτημα αυτή τη στιγμή, γιατί πώς εξελίσσεται αυτή η μουσική. Εξελίσσεται, ξέρεις, όλοι οι μουσικοί προσπαθούν να κάνουν κάτι για αυτή τη μουσική. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν και παλαιότερα. Και βλέπεις, οι καινούργιες γενιές το βλέπουν από ένα άλλο μάτι. Μην ξεχνάμε ότι η jazz άρχισε να αναπτύσσεται και να προοδεύει από τους νέους. Δεν ήταν από τους παλιούς. Σκέψου, Lee Morgan. Πόσο χρονών ήταν. Σκέψου, Tony Williams. Ναι, βέβαια. Όλα από τους πιτσιρικάδες γινόταν το κόλπο. Σκέψου, αυτό το νομό ενθουσιασμό, το να κατέργαστο. Από αυτό. Οπότε, γι' αυτό και όταν βλέπω ένα νέο παιδί που κάνει πάρα πολλά. Κάνει πάρα πολλά γιατί πρέπει να κάνει πάρα πολλά. Θα έρθει ο καιρός που θα κάνει λιγότερα. Ναι. Δεν μπορώ να έχω την απέτηση από έναν νικοσάρι που παίζει drums, ας πούμε, ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε όργανο μου παίξει ένα πενιντάρι. Ναι, δεν το θέλω, μου είναι ύποπτο για μένα. Είναι fake. Ναι, είναι fake αυτό το πράγμα. Ή φοβάται, ή του έχουν βάλει κάποιο, του έχει βάλει χέρι. Και στο εξωτερικό βλέπει ότι παίρνουν του καινούριου μουσικού και του αφήνουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Να παίξουν. Ένα παράδειγμα είναι ο Roy Haynes. Είναι 94 χρονών αυτή τη στιγμή και παίζει όπω παίζει, όπω όταν παίρναμε τα αυτοκινητάκια μα και κάναμε. Κάνει ένα αυτοκίνητο τέτοιο πράγμα. Η φαντασία. Με τη φαντασία μπορεί να πα στο φεγγάρι. Υπρεσιονιστικά παίζει. Ναι, ακριβώ. Yeah. Και είναι ο πιο μοντέρνος με τα λιγότερα πράγματα που υπάρχει για μένα. Είναι απίστευτος. Ναι. Είναι το θαύμα της φύσης. Είναι θαύμα της φύσης. Όλοι έχουν πάθει σοκ αυτή τη στιγμή. Όλοι. Προχθές θα είχε γενέθλια, στο Blue Note έπαιζε 94. Και εξαιρετικά. Από τις κουβέντες μας, καλά, εγώ το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αλλά και τώρα φαίνεται ξανά μία φορά, ότι έχεις δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, σε ό,τι έχει να κάνει με την μουσική και την εκτέλεση, και όχι τόσο. Το τεχνικό είναι ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως το ξεκινάμε να το δουλεύουμε, αλλά για σένα αυτά τα δύο πράγματα, ο ανθρώπινος παράγοντας, το οργανικό παίξιμο, το organic, ας πούμε, παίξιμο, η αλλαγή, το ότι το πράγμα δεν είναι συγκερασμένο, δεν είναι κατατμημένο μαθηματικά, ας πούμε, και μετρημένο με το χάρακα και με το μυρογνωμόνιο, αλλά είναι. Μπαίνει πάρα πολύ το ανθρώπινο κομμάτι μέσα. Εσένα σε απασχολεί πάρα πολύ και το διδάσκεις και με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί παίζεις με ανθρώπους, δεν παίζεις με μηχανές. Ξέρεις τώρα, σαν επαγγελματίας μουσικός, θα έχεις αναγκαστεί, ας πούμε, να έχεις παίξει κάτω από μηχανάκια για την οικονομία της παραγωγής και πάμε λέγοντας κτλ. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορείς να αφήσεις ψυχή έτσι. Όταν παίζεις με ανθρώπους, πρέπει να είσαι άνθρωπος. Πρέπει να σκέφτεσαι έτσι, πρέπει να ακούς τον άλλον, πρέπει να σε ακούει ο άλλος και να υπάρχει αυτό το αμοιβαίο. Δεν παίρνεις την ίδια χαρά. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο είναι το art. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Τα άλλα όλα γίνονται. Υπάρχουν drummers που μπορεί να κάνουν κολοτούμπες με το ένα χέρι, ας πούμε, και να παίζουν παπάδες, ας πούμε, και να σου φτάνουν μέχρι εδώ. Να μην σου φέρνουν ποτέ εδώ. Ναι, και να πάμε σε ένα κλαμπ και να δούμε ένα πιτσιρικά που είναι άτεχνο, οτιδήποτε, και να έχει κάτι, και να κάτσουμε να πιούμε 4-5 ποτάκια, να κοιταζόμαστε και να λέμε τι ώρα περνάμε. Ένα κράκ, να λες τι έγινε, τι έγινε τώρα. Και δεν εξηγείται αυτό το άτομο. Ναι. Δεν εξηγείται. Αυτό πώς διδάσκεται. Δεν διδάσκεται αυτό. Η jazz δεν διδάσκεται. Μαθαίνεις το παιδί τεχνικά και προσπαθείς να του μάθεις τη γλώσσα. Και στα άλλα όργανα του να μάθει την αρμονία που χρησιμοποιεί κτλ. Αλλά δεν πάει να πει ότι θα παίξει και jazz ποτέ. Είναι να ερωτευτείς αυτή τη μουσική. Να την ερωτευτείς πραγματικά μέσα σου πολύ και να δώσεις πολλά πράγματα. Γιατί η jazz μόνο χαρά δίνει. Λεφτά δεν δίνει, μόνο σε λίγους. Ναι. Δεν πας για τα λεφτά λοιπόν για να παίξει jazz. Το έχεις χάσει το παιχνίδι με το που θα σκεφτείς, έχεις χάσει το μισό παιχνίδι. Το άλλο μισό με το μπουμπί, το έχασες και αυτό. Οπότε τελείωσε, ξαναγύρνα πίσω. Τζαζ παίζεις γιατί το γουστάρεις. Είναι, δηλαδή, εγώ όλη μου τη ζωή μεγάλωσα τα παιδιά μου, ας πούμε, ως session μουσικός επαγγελματίας. Αυτή ήταν η γυναίκα μου, θα έλεγα, στη δουλειά, και η ερωμένη μου ήταν η jazz. Δηλαδή, ό,τι λεφτά έβγαζα από εκεί, προσπαθούσα να τα επενδύσω στην jazz.
Στην εποχή μου ήταν και δύσκολα τα πράγματα. Έφαγα και τρομερό bullying. Ο τζαζίστας και ο έτσι και αυτά και τα λοιπά. Αλλά δεν έδινε βασίλειο σημασία. Εγώ έκανα αυτό που ήθελα να κάνω, αυτό που αγαπούσα. Βρήκα και ανθρώπους που ταιριάξαμε και μπορέσαμε και κάναμε διάφορα πράγματα μαζί. Και αυτό έγινε. Ούτε σκεφτόμουν ότι να αφήσω πράγματα, να κάνω το ένα, να κάνω να μιλήσουν για τον άλλο χρόνο για μένα και να. Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Εμένα με ενδιέφερε να παίζω μουσική. Αυτό με ενδιέφερε να κάνω. Να παίζω αυτή τη μουσική. Και σκέψω ότι όταν ξεκίνησα να παίζω, να με ενδιαφέρει αυτή η μουσική, ήταν κάτι εντελώς τυχαίο. Πήγα σε ένα δισκοπωλείο, εγώ άκουγα ροκ, ένα σκληροπυρηνικός Χέντριξ, άκουγα Experience και Phantom Gypsy, Τζάνις Τσόπλιν. Ήμουν ένα τρελός με αυτό, δηλαδή έλεγα Χέντριξ or Die, ας πούμε, στο δωμάτιό μου έγραφα τέτοια πράγματα. Και πήγα ξαφνικά σε ένα δισκοπωλείο, γιατί το Χαρτζηλίκι ήταν πολύ ταπεινό εκείνη την εποχή, και να πάρω κάποιο δίσκο. Δεν βρήκα κάτι να πάρω. Και στο σημείο που είχε τους rock δίσκους, δίπλα είχε τους jazz δίσκους και είδα τον Art Blakey σε μια φωτογραφία, έλεγε Art Blakey the jazz messengers. Λέω, drummer με, δεν τον παίρνω να ακούσω, τι είναι αυτός, τι είναι αυτή, ας πούμε. Πήρα το δίσκο, πήγα στο σπίτι, δεν τον άκουσα. Πέρασαν 10 μέρες για να το βάλω πάνω. Στο λέω αυτή τη στιγμή και συγκινούμαι ιδιαίτερα, με το που τον έβαλα το δίσκο επάνω, δεν ξέρω τι συνέβη. Έγινε αυτό, ναι. Δεν ξέρω τι συνέβη. Λέω, αυτή είναι η μουσική που θέλω να παίξω. Βέβαια, δεν ήξερα τι γινόταν. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ ελεύθερο. Ενώ πριν έπρεπε να παίζω κάθε μέρα το ίδιο, και λέω, να το, αυτό είναι. Θα παίζω ό,τι γουστάρω. Δεν ξέρω ότι υπάρχει φόρμα για τέτοια πράγματα. Και στην πορεία ανακάλυψα ότι έχω διαλέξει το πιο δύσκολο πράγμα που φτάνει. Και είχα τόσο πολύ. Είχε τόσο πολύ μπει μέσα μου που είχα εθιστεί τόσο πολύ. Που ήμουνα, δεν μπορούσα, δεν άκουγα μουσική. Αυτή τη μουσική κάθε μέρα δεν γινόταν. Είχα ανάγκη να ακούσω αυτή τη μουσική. Όπως όλοι μας. Πολύ πάντως, επειδή είμαστε σε μια χώρα που, από την οποία δεν ξεκίνησε αυτή η μουσική και έχουμε πάρα πολύ κόσμο, την πλειοψηφία που δεν ακούει αυτή τη μουσική. Πολλοί λένε αυτό, ότι όταν ακούνε πρώτη φορά τζαζ, ότι αυτό είναι σαν να παίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τελικά ή σου λέει αυτό είναι τζαζ. Α πούμε, τρελό. Εντάξει, δεν ξέρει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να ξέρουν όλοι ότι η τζαζ είναι μια λαϊκή μουσική. Σωστό. Χορευτική. Και χορευτική που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, όσο modern θέλουμε να παίξουμε. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ κανένας. Συμφωνώ απόλυτα. Ότι είναι χορευτικό το swing, είναι χορευτικό κόλπο. Και η μπαλάντα ακόμα χορεύει. Είναι χορευτική. Ναι, συμφωνώ. Δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ κανένας αυτό το πράγμα.
και οι εποχές αλλάζουν και εσύ είχες την τύχη να διανύσεις μέσα από τις εποχές και να ζήσεις τον κόσμο που άκουγε jazz πριν από 20-30 χρόνια, ναι, και να δεις και τον κόσμο που ακούει τώρα jazz, ναι, πριν από 20, τώρα αυτή τη στιγμή, όχι πριν από 20-30 χρόνια, και να ζήσεις και τους ανθρώπους που είναι μέσα στη σκηνή τότε και που είναι και τώρα. Ναι. Όλη αυτή η πορεία, τι σου δίνει να πεις, τι σε... Κοίταξε να δεις. Όταν εγώ ήθελα να ασχοληθώ με αυτή τη μουσική, οι πληροφορίες ήταν πολύ λίγες. Δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα. Έπρεπε δηλαδή να το ψάξεις πάρα πολύ από μόνος σου. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μπει και είχαν και την οικονομική δυνατότητα να αγοράζουν δίσκους και να... υπήρχε το Jazz Club του Γιώργου Μπαράκου. Εκεί πέρα πηγαίναμε, ας πούμε, και ακούγαμε ό,τι ακούγαμε. Οι πληροφορίες τις παίρναμε, είχα γραφτεί στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, ας πούμε, και πήγαινα και παίρνα τον downbeat και δανειζόμουν δίσκους από εκεί όταν δεν είχα λεφτά, ναι, για να μπορέσω να παίρνω πληροφορίες από συνεντεύξεις και τέτοια πράγματα ή κάτι γραμμένο, κάποιο rudiments γραμμένο για να κάτσω να το μελετήσω κτλ. Όποιος drummer ερχόταν εδώ πέρα, εγώ περίμενα πίσω από τα καμαρίνια να τον ρωτήσω γιατί δεν μου βγαίνει αυτό, τι λάθος κάνω στα χέρια μου και τι το ένα και το άλλο. Δεν υπήρχε πληροφορία. Φαντάσου ότι το πρώτο μου transcription ήταν σε ένα Philips pickup που το καπάκι ήταν το ηχείο και έβαζα γομολάστικα στην κεφαλή επάνω για να πηγαίνει πιο αργά για να ακούσω τις φράσεις, να μπορέσω να τη βγάλω και τι να έβαζες? Το κάνω. Ναι. Γομολάστικα. Τη γόμα που είχα από το σχολείο, ναι, την έβαζα πάνω στην κεφαλή. Α, για να βαραίνει. Και γινόταν βαραίνει και ακούω μπου, μπου, μπου. Και την άκουγα πιο αργά το... Τι λες τώρα. Ναι, ναι, τρομερό. Ναι. Και δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία. Δηλαδή, αν την εποχή μου υπήρχε το ίντερνετ, θα ήμουν και διαφορετικός, ας πούμε. Ίσως ήμουν και καλύτερος, αλλά ίσως ήμουν και χειρότερος. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Απλώς υπήρχε μια δυσκολία. Ήταν λίγοι άνθρωποι που ακούγαν αυτή τη μουσική εκείνη την εποχή. Φαντάζομαι ότι η μητέρα μου έλεγε στον πατέρα μου: Νίκο, άκου τι ακούει το παιδί, είναι τρελό. Δεν πάει καλά, ας πούμε. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Εγώ αγούλω σε μάμα Coltrane, ας πούμε, στα 15-16. Ναι, ναι, ναι. Σου λέει τι πάει. Και τώρα να το ακούσει κάποιο. Και να την ψώνει, πάει αυτό. Καταλάβες. Πάση περιπτώσει, τα χρόνια περάσανε. Έχει χαθεί όμως αυτή η τάση πλέον να ζούμε, να βλέπουμε, να έχουμε στο μυαλό μας μάλλον ένα μύθο και με τους ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Ξέρεις, πλέον η πληροφορία υπάρχει, ας πούμε, είναι τρομακτικό το γεγονός ότι στο Smalls μπορεί αυτή τη στιγμή στο Smalls να γίνεται ένα live και να μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να δεις το live, σε live streaming. Ναι, είναι τρομερό. Τρομερό, δηλαδή, τρομερό. Αυτό σου δίνει την πρόσβαση στην πληροφορία. Γκρεμίζει τους μύθους. Ακριβώς. Αυτό είναι λάθος. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς το βλέπεις, αν το βλέπεις σωστό ή λάθος? Εγώ έχω ήρωες. Σε όλη μου τη ζωή είχα ήρωες. Και τους έχω κρατήσει ως κόροι οφθαλμού. Έχω ήρωες. Όταν μιλάω για τον Μπλάκι, καταρχήν με ρωτάνε ποιος ντράμερ αρέσει. Δεν υπάρχει ντράμερ που αρέσει. Όλοι μου αρέσουν. Ναι. Τι να πω, μου αρέσει ο Μαξ Ρότς, μου αρέσει ο Αρ Μπλάκι, μου αρέσει ο Έλβιν Τζόουνς, μου αρέσει ο Αρ Τέιλορ. Όλοι μου αρέσουν. Όλοι μου αρέσουν. Ο Τόνι Γουίλ. Όλοι μου αρέσουν. Δεν έχω... Είναι ανάλογα τις εποχές μου. Ας πούμε, θα ακούσω και κάποιον και θα. Όλοι μου αρέσουν. Δεν υπάρχει. Είναι ήρωές μου. Όλοι αυτοί είναι. Κάθε φορά που παίζω drums, ας πούμε, ακόμα και τώρα, που κάθομαι στο γραφείο μου, πάω στο στουντιάκι μου, έτσι το λέω, my office, βάζω στο μυαλό μου ότι συνήθως βρίσκω δίσκους που είναι original δίσκοι που δεν έχουν drums. Τώρα, ας πούμε, ασχολούμαι με Benny Green που παίζει με Christian McBride και Russell Malone, ας πούμε, είναι ένα θρίο που δεν έχει drums. Λοιπόν, δεν το πρωτοπήρα το δίσκο αυτό, ναι. Λέω, δεν θα κάτσω να τον μάθω, θα τον βάλω πάνω και θα παίξω σαν να ο drummer να έπαθε κάτι. Και είπαν ένας drummer, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, και ανέβηκα να παίξω. Από το feel και την αίσθηση, να δω τι μπορώ να πιάσω και τι μπορώ να κάνω. Ήταν ένα μάθημα για μένα αυτό. Και κάθε φορά που το κάνω, νομίζω ότι είμαι κάποιος από τους ηρωές μου. Okay. Έτσι είμαι. Αυτό κάνω πάντα. Ψωνάρα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Όχι, νομίζω ότι έχεις βρει ένα υπέροχο τρόπο να χρωματίζεις την πραγματικότητα. Ναι, αυτό. Ό,τι και να γίνει θα είναι. Ό,τι και να γίνει, εγώ αυτό τα πράγματα θα κάνω. Δηλαδή, ό,τι και να μου τύχαν και διάφορα στη ζωή μου, που δεν είναι τις παρούσεις, εγώ αυτό το πράγμα θα κάνω. Αυτό το πράγμα αγαπώ. Αγαπώ τους συμμαθητές μου. Αγαπώ τα παιδιά που μαθαίνω από αυτούς. Ξέρεις πόσα πράγματα έχω μάθει από σένα, έχω μάθει από τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν τώρα. Ξέρω, γιατί και εγώ ακριβώς το ίδιο πλέον από τους δικούς μου. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ είμαι το παρόν. Όλα τα άλλα τα παιδιά είναι το μέλλον. Ναι, από αυτούς περιμένω να κάνουν πράγματα. Οπότε δεν μπορώ να πω ψέματα τώρα πια. Υπάρχει το διαδίκτυο. Που οτιδήποτε πω και είναι λάθος, θα πούνε τι μας λέει αυτός τώρα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν είπα ψέματα ποτέ σε κανέναν. Ό,τι μπορούσα έκανα. Και έγινα από τότε που άρχισα να διδάσκω
που ουσιαστικά, για να είμαι ειλικρινός, ήταν ένα συμπλήρωμα οικονομικό σε αυτά που έβγαζα, ας πούμε, γιατί ήμουν πατέρας από πολύ νέος. Αλλά σιγά σιγά το αγάπησα τόσο πολύ αυτό το πράγμα και είπα ότι εφόσον το κάνω, πρέπει να είμαι πολύ καλός σε αυτό το πράγμα που κάνω, γιατί έχω να κάνω με ανθρώπους που αγαπάνε ακριβώς το ίδιο πράγμα με μένα. Ναι. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει ένας μαθητής μου που δεν θέλω να το πω, να λέω τη λέξη μαθητής, φίλος μου που δανείστηκε την εμπειρία μου γύρω από την drums και τη μουσική, που να πει ότι ξέρεις κάτι, ήμουνα με αυτόν και δεν ήταν εντάξει απέναντί μου. Θέλω, αυτό το προσέχω πάρα πολύ και το προσέχω ακόμα. Και προσπαθώ να γίνομαι όσο το δυνατόν καλύτερος. Γιατί εγώ δεν είχα δάσκαλο, οπότε σκέφτομαι ότι η κάθε σχέση μου με τον κάθε άτομο που έχω πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Και να κάνω αυτό που εγώ ήθελα. Ήθελα να είχα ένα δάσκαλο που να με αγαπάει, να μπορώ να μοιράζομαι πράγματα μαζί του και να είναι τρομερά αυστηρός. Mm-hmm. Αυστηρός με ποια έννοια? Ότι να με βάζει να κάτσω να δουλέψω. Αυτό έκανα εγώ με τον εαυτό μου. Δεν ήταν το ιδιαίτερο του ταλέντου, αν και ξεκίνησα από πολύ μικρός και με είχαν σαν παιδί τέτοιο. Ας πούμε, 15 χρόνια ήμουν επαγγελματίας εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν και φωτογραφίες εγώ στη σελίδα μου. Ας πούμε, ο Δημήτρης ο Καλατζής με είχε δει, μου λέει: Καλά, από πόσο χρόνο έχεις γίνει? Του λέω: Από πολύ μικρός. Λοιπόν, δεν ήταν τόσο πολύ το ότι βασίστηκα στο ταλέντο που μπορεί να μου έχει δώσει ο Θεός. Κάθισα και δούλεψα τρελά. Αυτό τον ενθουσιασμό που έχεις αυτή τη στιγμή, που δηλαδή θα δει κάποιος που δεν σε ξέρει και δεν θα το πιστεύει ότι ένας άνθρωπος μετά από τόσα χρόνια μπορεί να κρατάει τόσο ζωντανό το όνειρό του, το όραμά του και τον ενθουσιασμό του. Είναι κάτι που το έχεις απλά ή είναι κάτι που φροντίζεις να το συντηρείς, να το διατηρείς πάλι και θα να σε γυράσω, το ανανεώνεις? Θα σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω. Ήμουν 9 χρονών όταν η μητέρα μου με πήρε και με πήγε στο Ζάπιο Μέγαρο, που υπήρχε ένα αναψυκτήριο που έπαιζε η ορχήστρα του Ζαχαρία Τσίκλα. Ήταν ένα αναψυκτήριο που είχε διάφορα ταχυδακτυλουργούς και τα λοιπά. Και είχε ένα ντράμερ. Και περνάγαμε το Ζάπιο εκείνη την ώρα και εγώ κόλλησα και είδα τον ντράμερ. 9 χρονών είπα μέσα μου ότι θα γίνω ντράμερ. Πήγα και γράφτηκα στους προσκόπους επειδή είχαν τύμπανα. Άλλοι κάνανε με τους προσκόπους κάτω και εγώ ήμουν πάνω στο ντευκτήριο και βάραγα τα τύμπανα, ας πούμε, που είχαν. Είπα ότι θα γίνω ντράμερ 9 χρονών. Αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω όλοι όσοι με ξέρουν, ας πούμε, και που ξέρουν την ιστορία μου. Είπα ότι θα κάνω αυτό το πράγμα. Και πώς έχει φτάσει τον ενθουσιασμό αυτό και τον διατηρείς? Δεν σταμάτησε ποτέ αυτό. Δεν προσπάθησα να κάνω τίποτα. Δεν σταμάτησε ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν σταμάτησε όπως δεν σταματάει σε κανέναν. Μην παίρνει μόνο εμένα. Πάρε παράδειγμα τον εαυτό σου. Όταν είσαι ένα νέο παιδί, ας πούμε, είχες τέτοιο ενθουσιασμό. Ακόμα τον έχεις αυτό τον ενθουσιασμό. Ακόμα αγωνίζεσαι για αυτό το πράγμα. Κάνεις τα μαθήματά σου, κάνεις τα project σου, κάνεις το ένα. Κυνηγάζει το όνειρό σου, πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα? Αφού είσαι ερωτευμένος με αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται να σταματήσει. Ποιο να πάρουμε? Από άλλους. Τον Κοντραφούρη, δες τον. Πάρε άλλον. Τον Παναγιώτη, νέα παιδιά. Όλοι είναι ερωτευμένοι με αυτό το πράγμα που θέλουν να κάνουν. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να πει τώρα είμαι ερωτευμένος και ξέρει μετά από 10 χρόνια, ω, βαρέθηκα μωρέ. Άστο, δεν ήσουν ποτέ. Το έκανε για άλλους λόγους. Ναι. Ναι. Και αυτή τη μουσική να την κάνεις για άλλους λόγους δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Ή κάνεις αυτό ή δεν κάνεις. Ξέρεις, έχει κόστος αυτό. Έχει κόστος στη ζωή σου. Μεγάλο, ναι. Έχει κόστος. Πρέπει να το θες πάρα πολύ. Και στη σχέση σου μεταξύ με των ανθρώπων και στη σχέση. Ναι, έχει κόστος. Έχει κόστος γενικά. Θυσία πολύ, δυσκολία. Θυσία πολύ και πάρα πολύ τέτοια. Ήταν πολύ απολαυστική η συνέδρασή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που έχεις γίνει τόσο σπουδαίος μουσικός. Και, ναι, γιατί να σου πω κάτι, όταν εσείς γίνετε καλύτεροι, θα το έχεις αισθανθεί. Εγώ δεν γίνομαι χειρότερος. Με τραβάει και εμένα αυτό το πράγμα. Ζω σε ένα community αυτή τη στιγμή νέων μουσικών. Εσύ πια βέτεραν. Αλλά όταν ήσουν ακόμα νέος, ήταν ένα που έβλεπα τα πράγματα να εξελίσσονται όλο και προς το καλύτερο. Το level έχει ανέβει πάρα πολύ από την εποχή. Και εγώ εντυπωσιάζομαι, παθαίνω σοκ τώρα με τους νέους. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Σε όλη την γκάμα. Από τους art drummer μέχρι αυτούς που παίζουν το βράδυ σε δουλειές και τεχνικά έχουν ανέβει και κάνουν. Έχει ανέβει το πράγμα πάρα πολύ και είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και δόξα τω Θεώ δηλαδή. Και βέβαια, είναι πολύ ελπιδοφόρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω να σημειώσω κάτι πριν κλείσω. Θέλω να ευχαριστήσω δύο μουσικούς οι οποίοι συμβάλλουν στην πάντα. Ο ένας είναι ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος στην τρομπέτα και ο άλλος είναι ο φίλος μας,
ο super talent Αντρέου, ας πούμε. Ο Αντώνης Αντρέου, mm-hmm. που παίξαμε μαζί το τελευταίο καιρό. Και ο Τζίμι ο Σταρίντας. Επίσης. Και αυτός ο οποίος ήρθε σε μια αντικατάσταση στο «Όποτε δεν μπορεί ο Αντώνης», έρχεται αυτός. Και να σε ευχαριστήσω πάλι όλα και όλο τον κόσμο και όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.